Φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε στο κανάλι Manga Spoiler, όπου από εδώ θα ενημερώνεστε καθημερινά για τα πιο ανατρεπτικά spoiler. Τραγικές αναμένονται οι εξελίξεις στο τελευταίο επεισόδιο της χρονιάς. Μια μεγάλη ανατροπή θα δούμε στο τέλος της σειράς για το 2024, αφού η απόφαση του δικαστηρίου βγαίνει και η Αριάδνη με τα όσα μαθαίνει ξεγράφει την Ιουλία. Η Αριάδνη μετά τον χωρισμό της από τον Κουράκο, φαίνεται πως θα χτυπηθεί άγρια από τη μοίρα και η σχέση της με την Ιουλία θα περάσει μια πολύ δραματική κρίση. Η δίκη για την υιοθεσία της Αριάδνης θα φέρει στο φως νέες αποκαλύψεις, αλλά και την οριστική ρήξη στη σχέση της Ιουλίας με την κόρη της. Τουλάχιστον για την ώρα. Η δίκη δεν εξελίσσεται όπως περιμένει η Ιουλία, καθώς οι γιατροί και οι νοσηλευτές που βρίσκονται αντιμέτωποι με την δικαιοσύνη λένε πολλές ανακρίβειες και ψέματα για να γλιτώσουν, κατηγορώντας τη γυναίκα ότι υπέγραψε το χαρτί της υιοθεσίας της Αριάδνης στη γνώση της. Η Ιουλία προσπαθεί να αποδείξει ότι νόμιζε ότι υπογράφει το πιστοποιητικό θανάτου του μωρού της, αλλά δεν καταφέρνει να πείσει κανένα. Η Αριάδνη δεν θέλει πλέον να την ξαναδεί μπροστά της, διότι πιστεύει ότι την έδωσε για υιοθεσία με τη θέλησή της και ο Στάθης αμφιβάλλει για εκείνη και στρέφεται εναντίον της. Ταυτόχρονα όμως και η έδρα του δικαστηρίου δεν πιστεύει τους ισχυρισμούς της. Και όλοι νομίζουν ότι λέει ψέματα. Η Αριάδνη θα νιώσει προδομένη και θα καυγαδίσει άγρια με την Ιουλία. Μάλιστα θα της δώσει πίσω το δαχτυλίδι των Βρετάκων και θα φύγει για την Μάνη. Παράλληλα θα βιώσει άλλη μία απώλεια στη ζωή της, αυτή του Κουράκου, ο οποίος την χώρισε και φταίει η Ιουλία γι' αυτό. Το τελευταίο επεισόδιο του 2024 θα βρει την Αριάδνη μόνη, προδομένη και ψυχικά ένα ράκος. Την Ιουλία επίσης μόνη, αφού ο Στάθης επιστρέφει στη Μάνη. Άραγε θα συμβεί κάτι στη ζωή τους, που θα ανατρέψει θετικά την όλη κατάσταση. Εάν μας βλέπετε για πρώτη φορά, έχετε την δυνατότητα να κάνετε μια δωρεάν εγγραφή, να ενεργοποιήσετε και το καμπανάκι, για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για τα νέα βίντεό μας. Σύντομα κοντά σας!